Μπράβο. Στον Κωστή Ραπτόπουλο, μια ερώτηση, αλλά μη ποδοσφαιρική. Ναι. Λέγε! Τι γνώμη έχετε για, για το σεξ χωρίς προφυλακτικό στις μέρες μας? Το λατρεύω. Κατακριτέο εντελώς. Κατακριτέο βέβαια. Εγώ απλά δεν μπορώ χωρίς δεν μπορώ με προφυλακτικό. Εντάξει, είναι μια άλλη γενιά σου. Είναι Μάριο, η γενιά μου τέτοια, δεν μπορώ. Αλλά είναι κατακριτέο, δεν το συζητάω. Μπορώ. Φίλε, πόσο χρόνο. Δηλαδή, όταν χρειαστεί, βάζω καμιά σακούλα από γαριδάτε κάτι τέτοιο. Φίλε, πόσο χρόνο είσαι. Γιατί είναι πιο κενό. Κατάλαβε γιατί. Μη έχω τη φωνή μου. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? Φοιτητή είμαι. Μάλιστα. Φίλε. Ρώτα τον μπαμπά σου αν έχει πάρει κανένα κόλλο και αν κόλλησε προστατήτητα χωρίς προφυλακτικό. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Ρώτα κανένα μεγαλύτερο και άμα κολλήσει προστατήτητα, ξαναρώτα τον Ασλαμά που θέλει να πάει χωρίς προφυλακτικό. Έτσι ακριβώς. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Πάρε ρώτα τον μπαμπά σου. Με γειτόνισά μου. Βρες πρώτα μια κόρη να το κάνεις κανονικά. Γι' αυτό το αναφέρω. Τι είπες Γιώργο, γιατί το παιδί κάτι λέει. Γιατί Γιώργο. Το αναφέρω γιατί από την παρέα μου είμαι πολύ προσεκτικός με αυτό το θέμα. Καλά κάνεις ρε φίλε, έτσι είναι. Πάντως υπάρχει ένα μυστικό. Απλά βλέπω ότι κάποια άτομα το αμελούν. Γιατί πολύ στην παρέα σου τι, το κάνετε μεταξύ στην παρέα σου, τι, δεν κατάλαβα. Όχι, βλέπω ότι κάποιοι νέοι το αμελούν αυτό το θέμα. Ναι, όντως. Όντως, είναι τραγικό. Και να σου πω λίγο κάτι. Μπορεί να φέρει μια ανεπιθύμητη επηρέασε κάποια αρρώστια. Τη γενιά μου την επηρέασε πολύ ο Billy Idol με το Flash for Fantasy. Ρε παιδιά, η ανεπιθύμητη επικοινωνία το ρίχνει το παιδί, τελειώνει. Δεν είναι λογική αυτή η Ραπτόπουλε τώρα, το ρίχνει το παιδί και τελειώνει. Τι είναι αυτά που λες. Κομμουνιστής τώρα με. Όχι, δεν έχει καμιά σχέση ο κομμουνισμός με αυτά. Τι να το κάνει. Πάντως. Τι λες το, σύνελτε λίγο. Κάτσε λε, αυτό που θα κάνει χωρίς και φοβάται τα μικρόβια, η λύση είναι να πάει να ρίξει τσίπουρο μετά κάτι. Ναι. Και τα μικρόβια. Εσύ ναι. Σταματήστε. Αλήθεια λες. Ναι, ναι, μου το δεν μου λες Γιώργο. Ναι, πες μου ρε. Με γλυκάνισο. Σταμάτα ρε. Με γλυκάνισο ρωτάει ο άλλος. Μιλείς. Ο ρωτάω. Βέβαια. Καμιά φορά. Όχι καμιά φορά, αρκετά συχνά. Προσπαθώ να το κόψω λίγο γιατί. Άκου το Μουσάτο το μάγκα. Πίνει 2-3 μπύρες. Ναι. Γνωρίζει μια στο μπαρ. Που και αυτή πιει 2-3 μπύρες. Και καταλήγουν στο σπίτι της. Και είναι φοιτήτρια. Το κάνει ο μάγκα. Έτσι. Πάνω στην αυτή του τελειώνει μέσα. Μπράβο. Φοράω προφύλαξη, φίλε. Άσε τώρα, δεν όχι, άσε. Φοράω προφύλαξη. Φοράει προφύλαξη. Σπάει το προφυλακτικό. Σπάει. Α, δεν σπάει. Το ναι, σπάει καλά, το προφυλακτικό. Και μένει έγκυος. Ναι. Και έρχεται στη μαμά σου. Θα την πάρεις. Θα την πάρεις. Φίλε, μπορεί να σου απαντήσω. Ναι, δεν έχει σημασία αν θα την πάρω, αλλά τις ευθύνες μου και το παιδί θα τις αναλάβω. Έτσι. Σου μιλάω τίμια και παντελονάτα. Εφόσον με ρωτάς. Αν πρόσεξε, αν περίμενε, αν δεν με πιστεύεις, μη με ρωτάς. Γιατί μου τη πάει αυτό το να σε ρωτάει κάποιος και μετά να λέει δεν σε πιστεύω. Μη θυμώνεις. Δεν θυμώνω. Αυτό γενικώς με ενοχλεί. Ναι, σου λέει αφού απαντάω έτσι. Ναι, μη με ρωτάς. Θα αναλάβεις λοιπόν. Το λέω γιατί και με τον πατέρα μου πλακωνόμαστε. Δεν λέμε την εκπομπή. Πλακωνόμαστε γι' αυτό. Με ρωτάει κάτι, τον λέω. Το λέω, μη με ρωτάς, λέω τότε. Μα ξέρεις πόσο με ενοχλεί αυτό και στη δουλειά μου και στην προσωπική μου ζωή. Μην ρωτάς, δεν πειράζει. Μην πίνεις όταν πηδάς.